Έχει ντέρμπι, τι γίνεται με αυτό. 9:30 είναι το παιχνίδι. Την Κυριακή ο Παναθηναϊκός ετοιμάζεται. Η σημερινή και η αυριανή προπόνηση θα είναι σημαντικές να δούμε τι γίνεται με Σπόρα και Σάλια. Ο Σπόρα έκανε ατομικό πρόγραμμα χθες, ανέβασε λίγο ρυθμούς. Θα δούμε σήμερα αύριο να προπονηθεί κανονικά για να είναι στον πάγκο. Να αποστολεί στον πάγκο γιατί βασικό θα είναι Φώτης Ιωαννίδης. Ο Σάλια φαίνεται να είναι λίγο πιο δύσκολο. Έκανε και χθες θεραπεία. Έχει μια κάκωση στο γόνατο. Δεν είχα τη βάρη παντός. Όχι. Απλά ξέρεις. Ναι, όχι. Το έχει αποφύγει αυτό από ό,τι φαίνεται. Τη ζημιά. Αλλά τώρα ξέρεις, είναι τρεις μέρες μπροστά. Πιο πιθανό τον βλέπω το Σάλια να είναι έτοιμος μετά τη διακοπή. Δηλαδή να. Μπορεί να είναι Δευτέρα-Τρίτη, αλλά την Κυριακή να μην προλάβει. Αλλά έτσι κι αλλιώς επιστρέφει ο Σέγκεφελτ, ο οποίος θα παίξει μαζί με τον Μάγνους στο κέντρο της άμυνας. Και όσον αφορά τις υπόλοιπες θέσεις της εντεκάδας, νομίζω ότι τα πράγματα είναι απλά. Δεξιά ο Κότσες, αριστερά ο Χουάνκαρ, ο Μπρινιόλι. Ο Ρούμπε με το Κουρμπέλι είναι δίδυμα που δεν σπάει, διότι έχουν βρει και χημεία και πάνε καλά. Έχει εμφανίσει του Κουρμπέλι. Και ο Κουρμπέλις έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Από την Τρίπολη και μετά ο Κουρμπέλις είναι άλλο πράγμα. Πάρα πολύ το Παναθηναϊκό. Τώρα μπροστά εκεί κοντά στον Ιαννίδη μπορούμε να δούμε τον Τζέριν. Θα είναι διαθέσιμος και ο Μπερνάρ βέβαια. Αλλά εγώ το λέω επειδή ο Μπερνάρ έχει να παίξει καιρό, ίσως αυτό παίξει ρόλο στην απόφαση του προπονητή. Ο Παλάσιος και ο Μαντσίνη στα άκρα. Εντάξει, ο Παναθηναϊκός ξέρει τη σημασία του αγώνα, ξέρει ότι και ο Γιωβάνος γνωρίζει πολύ καλά από play-off. Και ξέρει ότι είναι 10 τελική, δεν είναι ένα παιχνίδι. Άρα όλο αυτό που θα ζήσουμε θα έχει να κάνει με κάθε παιχνίδι και το σκεπτικό είναι για κάθε παιχνίδι χωρίς να σκέφτεται ο προπονητής τα επόμενα. Αυτό το έχει περάσει και στην ομάδα, δηλαδή ότι δεν κοιτάνε προγράμματα, δεν κοιτάνε τι κάνουν οι άλλοι, κοιτάνε μόνο τι κάνουν οι ίδιοι σε κάθε παιχνίδι. Ο Παναθηναϊκός φυσικά και θέλει να πάει να κερδίσει στη Φιλαδέλφεια. Δεν θα είναι καθόλου εύκολο και γίνεται ακόμα πιο δύσκολο από το γεγονός ότι η ΑΕΚ πριν μια εβδομάδα, πριν λίγες μέρες, έχασε τον Ολυμπιακό. Άρα είναι πολύ δύσκολο μια ομάδα η οποία έχει μια τόσο δυνατή έδρα να κάνει δύο συνεχόμενες ήττες σε ντέρμπι. Αυτό λέει η λογική. Βεβαίως στο ποδόσφαιρο όλα γίνονται έτσι. Ναι, εντάξει. Αλλά είναι σε γρήγορση, είναι πιο τσιτωμένη. Θα είναι πολύ πιο προσεκτική. Πιο προσγειωμένη σίγουρα. Ο Παναθηναϊκός όμως από τη δική του πλευρά ξέρει ότι πρέπει να πάρει αποτέλεσμα σε αυτό το παιχνίδι. Είναι μια ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό, διότι εάν πάρει αποτέλεσμα που σημαίνει νίκη. Αλλά και η ισοπαλία, διότι θα διατηρηθεί στην πρώτη θέση, θα έχει ξεκινήσει τον καλύτερο τρόπο τα play-off, διότι μετά θα έχει βγάλει ένα εκτός έδρας παιχνίδι που είναι από τα πιο δύσκολα με την ομάδα που τον ακολουθεί. Στο προηγούμενο ντέρμπι που είχε γίνει στη Φιλαδέλφεια, το συν 7 έγινε συν 4, αλλά υπήρχε τότε μια απόσταση από την ΑΕΚ. Ο Παναθηναϊκός δεν κατάφερε να διατηρήσει τη διαφορά τότε. Τώρα πάει με στόχο τουλάχιστον αυτό ή να την αυξήσει. Εντάξει, ο Παναθηναϊκός θα προσπαθήσει να ελέγξει το ρυθμό, θα προσπαθήσει να μην αφήσει χώρους στην ΑΕΚ που είναι πάρα πολύ επικίνδυνη και κυρίως να αποφύγει το pressing της ΑΕΚ με κάποιο τρόπο. Η αλήθεια είναι στο παιχνίδι που έγινε στις 8 Γενάρη το είχε αποφύγει αυτό ο Σεπτοπλίστων. Είχε βρει τρόπους ο Γιωβάνοβιτς και είχε σπάσει αυτό το pressing της ΑΕΚ. Γι' αυτό και η ΑΕΚ δεν είχε κάνει φάσεις. Είχε γίνει η φάση του γκολ. Το πέναλτι που έγινε μετά και πιο πριν είχε γίνει η φάση του δοκαριού του Ιωαννίδη. Με το ίδιο σκεπτικό θα πάει και τώρα. Το πέναλτι τέλος, είχε το μάτς και γίνει ροκ. Αυτό σου λέω. Με το ίδιο σκεπτικό θα πάει και τώρα, θα προσπαθήσει να πετύχει κάποιο γκολ που δεν το έχει βρει ακόμα ο Παναθηναϊκός σε κανένα ντέρμπι πρώτος. Ποτέ. Ούτε στην Τούμπα, ούτε με τον ΠΑΟΚ στη Λεωφόρο, ούτε με τον Ολυμπιακό στο Καρισκάκι εκεί στη Λεωφόρο, ούτε με την ΑΕΚ στη Λεωφόρο. Ακόμα και με τον Άρη στη Θεσσαλονίκη. Εντάξει, τον Άρη στη Λεωφόρο το έβαλε τον γκολ και το κέρδισε. Αλλά στη Θεσσαλονίκη πάλι ο Άρης προηγήθηκε. Θέλω να σου πω δηλαδή ότι είναι ένα πρόβλημα αυτό για τον Παναθηναϊκό μεγάλο, το οποίο χρειάζεται να το δει τώρα στα play-off, διότι συνήθως σε αυτά τα ντέρμπι οι αντίπαλοι προηγούνται. Είτε σοφαρίζει ο Παναθηναϊκός είτε ανατρέπει τα αποτελέσματα όπως έγινε με την ΑΕΚ στον πρώτο γύρο και με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα, αλλά χάνει όπως έχασε από την ΑΕΚ. Ναι. Είναι ένα θέμα το οποίο χρειάζεται μεγάλη προσοχή και νομίζω ότι όλο αυτό. Το έχει δουλέψει όλη την εβδομάδα ο Γιωβάνοβιτς, έχει δουλέψει πάρα πολύ στην τακτική, μα πάρα πολύ, για συγκεκριμένα πράγματα, γνωρίζοντας πολύ καλά το παιχνίδι της ΑΕΚ και θα δούμε ποιο θα είναι το αποτέλεσμα την Κυριακή. Πάντως, αυτό που λένε όλοι στον Παναθηναϊκό φυσικά είναι ότι υπάρχει πίστη ότι στο τέλος η ομάδα θα τερματίσει πρώτη, αλλά ότι τα play-off δεν κρίνονται σε ένα παιχνίδι, κρίνονται σε 10. Έτσι, δηλαδή ότι αν στραβώσει κάτι σε κάποιο παιχνίδι.
πάνε στο επόμενο να το επανορθώσουν, να το ξεπεράσουν και να το επανορθώσουν. Όπως επίσης, αν κερδίσει το πρώτο μάτς, δεν σημαίνει ότι έκανε τη δουλειά. Τίποτα δεν σημαίνει. Ναι. Θα είναι ισορροπημένες οι αντιδράσεις και στη μία και στην άλλη περίπτωση. Ναι. Εσωτερικά στην ομάδα, λέγω τώρα. Ναι. Καλά, εσωτερικά στην ομάδα. Φίλε. Αυτό το έχει περάσει ο Γιωβάνης στους παίκτες και το έχουν βάλει καλά στο μυαλό τους. Έχουμε κάτι άλλο σημαντικό. Κάτι μηνύματα για τον Τρουγέ έρχονται. Παιδιά, ο Τρουγέ και ο Αϊτόρ του χρόνου. Το προετοιμασία το καλοκαίρι με την ομάδα κανονικά. Και ο Γκάνεα, έτσι. Και ο Γκάνεα. Ο Γκάνεα πρέπει να περάσει το πρωτόκολλο, λέει 6 μήνες χωρίς προπονήσεις. Τώρα είναι. Σε αυτό δεν κάνει προπονήσεις καν. Οπότε του χρόνου δεν υπάρχει έτσι τώρα κάποιοι να προλάβουν ούτε τον Τρουγέ ούτε φυσικά ο Αϊτόρ. Λες, αυτά λέει μόνο στην Ελλάδα αποκλείεται. Δεν είπα τη λέξη αποκλείεται. Όχι, δύσκολο. Είπα δύσκολο. Ότι είναι δύσκολο. Ναι. Άλλο το δύσκολο, άλλο το αποκλείεται. Ναι. Είπα ότι είναι δύσκολο, αλλά στο ποδόσφαιρο συμβαίνουν όλα. Έτσι. Αυτό είπα. Έτσι.